τους κυρίους που έχουν έρθει από το πλωμάριο ότι εμείς την προηγούμενη φορά ως παράταξη ψηφίσαμε λευκό. Και ψηφίσαμε λευκό διότι θεωρώ ότι αυτά που είχαν λεχθεί τότε δεν είχαν αποσαφηνίσει πολλά πράγματα και πολλά ερωτήματα για το τι ήταν αυτό το συγκεκριμένο πεδίο της ιστορικότητας του οικισμού. Επειδή μέσα στο μυαλό μας περνάει να είμαστε θετικοί αυτή τη φορά μετά την αποσαφήνιση πολλών πραγμάτων, θέλω να θεωρηθεί ότι δεν κάνουμε καμιά κολοτούμπα ως πρώτο. Και θέλω να το αποσαφηνίσω τώρα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Και απευθύνομαι στον κύριο πρόεδρο της κοινότητας του Πλωμαρίου. Κύριε πρόεδρε, δεν είναι συναστηματική η ψήφο μας. Η ψήφος μας έχει ευθύνη και πρέπει σε τέτοια σοβαρά θέματα να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και μόνο. Όπως επίσης, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ότι εγώ δεν θεωρώ, κύριε συνάδελφο, ότι το Πλωμάρι δεν έχει καμία ιστορικότητα. Είναι λάθος αυτό να το λέμε. Είναι λάθος το Δημοτικό Συμβούλιο να κατεβάζουμε τόσο πολύ τον οικισμό του Πλωμαρίου και να λέμε ότι είναι ένας οικισμός ο οποίος δεν έχει κάτι προκειμένου να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Έχει την ιστορικότητά του. Ναι, το ξέρω. Δεν λέω. Το δέχομαι. Το Πλωμάρι έχει μία ιστορικότητα. Και αυτή η ιστορικότητα έχει διαφυλαχθεί όπως έχει διαφυλαχθεί. Δεν είμαστε οι δήμονες και ιδιαίτερα εγώ δεν είμαι και πολύ ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα. Απλώς προσπαθώ πολιτικά να το προσεγγίσω και παραταξιακά. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Τεντόμας για τη Βρύσα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Εάν μπούμε στην ιστορία το να γίνει αυτό το κομμάτι ιστορικό, θα έχουμε άλλα θέματα και ειλικρινά, κύριε Τεντόμα, είσαστε από τα άτομα που εμένα αυτή τη στιγμή με έκαναν να γύρω στην πλευρά το να μην το ψηφίσω, είναι αυτό που είπατε. Γιατί πιστεύω ότι επί 2 χρόνια βιώσατε πράγματα και καταστάσεις και μπορείτε τη γνώμη σας να μας την πείτε και εμείς να την καταλάβουμε. Θα είμαστε λοιπόν θετικοί στο να μην περάσει. Όμως βάζουμε μία παράμετρο. Και τη βάζουμε τώρα για να μην έχουμε αργότερα άλλα θέματα. Αυτό που όλοι μαζί θα ψηφίσουμε ή όποιοι το ψηφίσουν για τους δικούς τους λόγους, θωρακίζει την ιστορία. Βοηθάει ή μετά από λίγο καιρό θα πρέπει να έρθουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό ας το αναλογιστούμε. Αν νομίζετε ότι πρέπει, όπως το σημείωσα, δύο λεπτά να το δω, σαν παραδοσιακός οικισμός, λέω αν ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το κάνουμε, εμείς και σε αυτό δεν είμαστε αρνητικοί. Να το συναποφασίσουμε όλοι μαζί, έτσι ώστε αυτό που θα ψηφίσουμε σήμερα να έχει θετική κατάληξη για την όλη ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βαρβαγιάννης, παρακαλώ.